Αρχίσουμε να μιλάμε αρκετά μηνύματα από τον κόσμο, γιατί ανακοινώσαμε ότι θα σας έχουμε εδώ και υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω μιλήσει με πολύ κόσμο. Λοιπόν, το πρώτο που μου είπαν όλοι να σας ρωτήσω είναι το εξής. Πού μένετε στην Αθήνα? Μένετε στο κέντρο? Για να δουν έτσι, να καταλάβουν τι ξέρετε από την πλευρά της ζωής σας. Εγώ είχα μία περίεργη διαδρομή. Ξεκίνησα από τα Εξάρχεια και κατέληξα στο Λυκαβητό. Τώρα μένω Λυκαβητό. Λυκαβητό, μάλιστα. Εγώ δεν έχω φτάσει ακόμα στο Λυκαβητό, μένω ακόμα στα Εξάρχεια. Μένω σε εκείνη την περιοχή. Ναι. Και γενικά κινούμε στην περιοχή γενικά του κέντρου, στην ευρύτερη, αλλά μένω τα τελευταία χρόνια, μένω στα Εξάρχεια, ψηλά στα Εξάρχεια. Ωραία, μπορώ να πω ότι είσαστε σε απόσταση αναπνοής ο ένας από τον άλλον, δηλαδή κυριολεκτικά, έτσι, και στην Αθήνα. Μα υποθέτω ότι κάποια στιγμή λογικά πρέπει να είχαμε τα ίδια στέκια. Ενδεχομένως. Ριβιέρα, Βόξ. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μου λέτε τώρα, θέλω να ξεκινήσουμε με μία κοινή ερώτηση. Θέλω επιγραμματικά να μου πείτε και οι δυο, ξεκινώντας από τον κύριο Σπυλιωτόπουλο, να μου ιεραρχήσετε τα κατά τη γνώμη σας τρία βασικά προβλήματα της πόλης, με τα οποία θα μπορείτε να ασχοληθείτε με το ξεκίνημα της θητείας σας, με πιθανότητες να τα επιλύσετε μέσα στη θητεία σας. Τρία θέλω, όχι παραπάνω. Τα τρία πρώτα. Κατά δική μου εκτίμηση είναι το θέμα της ασφάλειας, του παραεμπορίου και της εικόνας που έχει η πόλη. Μια εικόνα που δείχνει ότι η πόλη είναι εγκαταλειμμένη, είναι παρατημένη, είναι βρώμικη, είναι μίζερη, είναι αφημένη. Δίνει δηλαδή την εικόνα μιας προϊούσας φθοράς από το χρόνο. Μάλιστα. Ασφάλεια λοιπόν, παρεμπόριο και η εγκατάλειψη της πόλης, έτσι, που περιλαμβάνει βέβαια πάρα πολλά αυτό το τελευταίο, θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Κύριε Σακελαρίδη. Εγώ αν θα μπορούσα να βάλω τις προτεραιότητες αυτές, η πρώτη σίγουρα έχει να κάνει με την κατάσταση στην οποία ζει η κοινωνία μέσα στην κρίση τα τελευταία χρόνια και ο κόσμος ο οποίος ζει και είναι δημότες και κάτοικοι της Αθήνας. Ναι. Έχει να κάνει με την κοινωνική λοιπόν κατάσταση, να αντιμετωπίσουμε και την κοινωνική και την ανθρωπιστική κρίση, να ενισχύσουμε τις κοινωνικές δομές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Ναι. Δεύτερο είναι πώς θα μπορέσουμε να καταστήσουμε την πόλη ζωντανή και αυτό σημαίνει πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε δημόσιους χώρους μέσα από αναπλάσεις, να ενισχύσουμε τον πολιτισμό στις γειτονιές, να φέρουμε ζωή στην πόλη. Μάλιστα. Και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την οικονομική δραστηριότητα στην πόλη, γιατί όλα αυτά μαζί, αν θέλετε, δημιουργούν τους όρους να έχουμε μια ζωντανή πόλη και ασφαλή πόλη. Μάλιστα. Τώρα πρέπει να πω εγώ ότι μου έχουν κάνει την ιεράρχησή τους και οι άνθρωποι που ρώτησα, οι πολίτες της πόλης αυτής. Να σας πω τι μου είπαν εκείνοι για να τα ξέρετε, γιατί έχουν ενδιαφέρον νομίζω. Νούμερο ένα, ρύπανση μου λένε. Παντός είδους, από τα σκουπίδια μέχρι την ηχορύπανση και τα μουντζουρωμένα κτίρια που μου ανέφεραν. Νούμερο δύο, πρόσβαση στους δρόμους, στις πλατείες και στα πεζοδρόμια. Διότι έχουν γεμίσει οι πλατείες και τα πεζοδρόμια με αυτοκίνητα, με μηχανές κτλ. Και είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ξέρετε όλοι. Και νούμερο τρία, έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων. Με επισήμανση μάλιστα ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει ούτε ένα πάρκο στην Αθήνα από τον κύριο Καμίνη. Λοιπόν, πριν έρθουμε σε αυτά τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και τα βασικά θέματα που θα συζητήσουμε απόψε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, γιατί είναι αυτά που απασχολούν τους πολίτες, θέλω να ξεκινήσουμε όμως από ένα θέμα που επίσης μας πληγώνει όλους και είναι το θέμα της φτώχειας, των αστέγων και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Έχω την αίσθηση και θα σας τη μεταφέρω ότι αυτό το θέμα πάει να γίνει μέρος ενός προεκλογικού παιχνιδιού και ενδεχομένως και μέρος έτσι εκμετάλλευσης προεκλογικής. Κύριε Σπυλιωτόπουλε, συμφωνείτε σε αυτό ή όχι? Γιατί πάμε για ένα διαγωνισμό συσιτίων εδώ πέρα. Περίπου πάει να παρουσιαστεί ότι ο Δήμος θα γίνει η Αρχιεπισκοπή. Κοιτάξτε, τα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτό το γεγονός με λυπεί. Προφανώς. Η λύπη έχει να κάνει με τους συνανθρώπους που χρήζουν ανάγκης, αλλά είναι αξιοθρήνητο επίσης το γεγονός ότι κάποιοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τον πόνο των συνανθρώπων μας και κάνουν επίδειξη φιλανθρωπίας για προεκλογικούς λόγους. Ναι. Αυτό θυμίζει κάποιες, σε πάση περιπτώσει, νεόπλητες κυρίες, οι οποίες επιχειρούν, εκμεταλλευόμενοι, αν θέλετε, την ανάγκη που έχει ο άλλος, να κάνουν επίδειξη της δικής τους ανωτερότητας. Όταν μιλάτε για κάποιους, ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι? Κοιτάξτε, δείτε, κύριε Κουβαρά, η φιλανθρωπία δεν διαφημίζεται. Η φιλανθρωπία απλά γίνεται. Η Αρχιεπισκοπή ναι. κάνει, κατά δική μου εκτίμηση, και μεγαλύτερο
και σπουδαιότερο και αποτελεσματικότερο έργο. Μάλιστα. Δεν θέλετε αρχιεπισκοπή. Ξέρω πολλές εθελοντικές οργανώσεις ναι. που κάνουν πολύ σημαντικότερο έργο και έχουν επιλέξει, είναι επιλογή τους να μένουν στην Αφάνεια. Δεν πρέπει να κάνει και ο Δήμος της Αθήνας έργο σε σχέση με, με την φτώχεια. Προφανώς. Να επιδεικνύει έμπρακτα την κοινωνική του αλληλεγγύη και συγκεκριμένα για τους άστεγους, όταν έχουμε μια πόλη με 20.000 άστεγους. Τι πρέπει να κάνει ο Δήμος, δεν πρέπει να λάβει. Κύριε Κουβερά, αυτό το κάνεις, δεν το λες. Δεν το διαφημίζεις. Δεν είναι αυτός ο σκοπός σου. Σκοπός σου είναι να μην υπάρχουν άστεγοι. Στόχος σου είναι να μην υπάρχουν συμπολίτες που πεινούν. Στόχος σου είναι να μην υπάρχουν νέοι άνθρωποι που να μην έχουν δουλειά. Θεωρείτε γιατί πολλοί πιστεύουν. Ότι ο κύριος Καμίνης το διαφημίζει αυτό, αυτόν εννοείται, γιατί για ποιον άλλον μιλάτε. Κοιτάξτε, η σημερινή δημοτική αρχή διαφημίζει ένα έργο για προεκλογικούς λόγους, το οποίο έργο δεν είναι τίποτα άλλο από μια επίδειξη φιλανθρωπίας. Αλλά ουσιαστικό έργο δεν έχει γίνει στην πόλη. Και θα σας έλεγα ότι αν υπήρχε αποτελεσματικότητα στη δημοτική αρχή, δεν θα υπήρχαν άστεγοι. Δεν θα υπήρχαν πολίτες που δεν έχουν δουλειά, δεν θα υπήρχαν πολίτες οι οποίοι πεινούν. Υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα, για να μην μιλάμε τώρα, με συγχωρείτε, με παραδείγματα έτσι υποθετικά. Υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα που δεν βίωσαν την κρίση σε αυτήν την έκταση και με αυτές τις συνέπειες. Θα έπρεπε λοιπόν η Αθήνα, που έχει όλες τις προϋποθέσεις ενός Δήμου, που θα μπορούσε να ζει με τον πολιτισμό, με τις δράσεις, με την επιχειρηματικότητα, με την τουριστική ανάπτυξη, με επιμήκυση τουριστικής περιόδου, να φέρει συνάλλαγμα, άρα δημιουργεί θέσεις εργασίας, να ζει πλουσιοπάροχο. Παρ' όλα αυτά δεν το κατάφερε και αντί λοιπόν να βλέπουμε τις αιτίες που έχουν προκαλέσει τη φτώχεια, βλέπουμε το πώς φιλάνθρωποι είμαστε για να μπορούμε δήθεν να εξαργυρώνουμε τον πόνο του άλλου για προεκλογικούς λόγους. Κύριε Σακελαρίδη, συμφωνείτε και εσείς με αυτή την προσέγγιση? Κοιτάξτε. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα εσάς. Υπάρχουν, ας πούμε, πολλά κτίρια αναξιοποιητά στην Αθήνα. Mm-hmm. Θα μπορούσε ο Δήμος να πάρει κάποια τέτοια εγκαταλελειμμένα κτίρια αντί να τα αφήνει να παραδίδονται σε παραβατική δραστηριότητα και να τα χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, για να στεγάσει άστεγους, αντί να κάνει όλο αυτό το επικοινωνιακό εφέ διαρκώς? Κοιτάξτε, κύριε Κουβαρά, υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως γιατί υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα στην πόλη μας. Γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί οι άστεγοι. Αυτοί οι άστεγοι, επειδή έχουν την ιδιότητα, αυτό προκύπτει από διάφορες μελέτες, να είναι νέοι άστεγοι, δηλαδή δεν είναι αυτό το κλασικό αποτέλεσμα που είχαμε αστέγους λόγω κάποιας κοινωνικής παθογένειας, ότι ήταν τοξικομανείς, ότι είχαν κάποια άλλα προβλήματα. Είναι άστεγοι που έχουν προκύψει μέσα στην κρίση. Επομένως, υπάρχει μια σχέση αιτιότητας μεταξύ της κρίσης, του μνημονίου, της πολιτικής δηλαδή που έχει ακολουθηθεί και αυτών των αστέγων. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα δεν είναι να διαχειριζόμαστε απλά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι άστεγοι, αλλά πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και μόνιμα αυτό το πρόβλημα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά πιστεύουμε, κύριε Κουβαρά, ότι αυτή τη στιγμή η πόλη έχει, οι πολίτες, οι δημότες της πόλης έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες που είχαν ποτέ και οι παροχές υπηρεσιών προς τους πολίτες είναι οι μικρότερες που είχαν ποτέ. Ναι. Και σε αυτό υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες και σε σχέση και με τη συγκεκριμένη πολιτική και με τη δημοτική αρχή και με την πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή, αποδίδεται ευθύνες και στη δημοτική αρχή για τη φτώχεια στην Αθήνα? Αποδίδω ευθύνες πρώτα απ' όλα σε μια πολιτική την οποία την ξέρουν πολύ καλά και οι τηλεθεατές μας, η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας. Καταλογίζουμε ευθύνες στη δημοτική αρχή, η οποία υπάκουσε τυφλά και στοϊκά, αν θέλετε, και με παθητικότητα, χωρίς να υψώσει ανάστημα ο Δήμος της Αθήνας σε αυτή την πολιτική. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, σήμερα, υπάρχει μια διαχείριση της κατάστασης με ελάχιστους πόρους. Εμείς αύριο, να σας πω συγκεκριμένα, θα επισκεφτούμε το κέντρο υποδοχής αστέγων. Κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Μάλιστα. Εκεί θα πάμε να κάνουμε τη συνάντηση. Ξέρετε πώς έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός αυτού του κέντρου, που είναι το υπεύθυνο κέντρο για τους άστεγους και τις παροχές? Έχει μειωθεί μέσα στα χρόνια της κρίσης ο προϋπολογισμός του κατά 47%. Ναι, βέβαια, ο κύριος Καμίνης έχει το πλεονέκτημα που εμφανίζει ότι έβαλε τάξη στα οικονομικά του Δήμου. Επομένως, όλες αυτές οι μειώσεις οι οικονομικές έχουν φέρει ένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Είναι τώρα το πρωτογενέ πλεόνασμα. Αυτό μου θυμίζει, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε, μου θυμίζει και το πρωτογενέ πλεόνασμα στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί μια εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου, κατά την οποία την ίδια στιγμή, η οποία έχει βασιστεί ως επιτοπλίστων στις αποχωρήσεις του προσωπικού, είτε με συνταξιδοτήσεις είτε με τις απολύσεις των συμβασιούχων. Λοιπόν, δεν θέλω να και με την κατάρρευση αυτό, των δομών κόσμος... της πόλης. Ναι, όχι, να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο, βέβαια. Ότι κάποια στιγμή πρέπει πίσω από τα νούμερα να βλέπουμε ότι κρύβονται άνθρωποι με ανάγκες και με συγκεκριμένη ποιότητα ζωής. Όταν λοιπόν
για να πετύχεις μια καλύτερη διαχείριση στα ταμεία του Δημαρχείου, εσύ έχεις απολύσει, έχεις περικόψει τη μισθοδοσία και το κυριότερο όλων, δεν πληρώνεις τους προμηθευτές σου, με αποτέλεσμα να αδειάσουν όλες οι αποθήκες με υλικά. Παραδείγματος χάρη, αν αυτή τη στιγμή καούν κάποιοι λαπτήρες, δεν έχεις να τους αντικαταστήσεις. Αυτό σημαίνει ότι βουτάς κάποιες γειτονιές στο σκοτάδι. Άρα στην εγκληματικότητα. Άρα είναι εις βάρος του πολίτη. Μάλιστα. Δεν υπερηφανεύεσαι λοιπόν ότι εγώ τακτοποίησα τα οικονομικά. Ναι. Έτσι τα τακτοποιούμε όλοι. Αν εγώ περικόψω, ας πούμε, το μισθό μιας οικογένειας, δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να αγοράσει βασικά είδη διατροφής, δεν μπορεί να διασκεδάσει, δεν μπορεί να πληρώσει την παιδεία. Τότε σε αυτή την περίπτωση, προφανώς. Λοιπόν. Η εγχείρηση επέτυχε, κατανοητό. Ο ασθενής επεβίωσε. Κατανοητό. Θέλω τώρα να πάμε, για να έρθουμε στα θέματα λίγο που και οι πολίτες θέλουν να συζητήσουμε, θέλω να πάμε να δούμε μαζί ένα βίντεο. Το βρήκα στο YouTube, θα το δούμε τώρα μαζί. Το έχει φτιάξει η ομάδα του I Love Athens και μας πάει σε μια γωνιά της πόλης που έστω και αν δεν έχουμε περάσει υποχρεωτικά όλοι μας από εκεί, είναι σαν να έχουμε περάσει και θα δείτε γιατί. Γιατί μοιάζει με 15, 20, 30, 100 άλλες γωνιές της πόλης. Νομίζω ότι είναι ένα ωραίο βίντεο, κρατάει μόλις ένα λεπτό, αλλά αξίζει να το δούμε, γιατί είναι απλό και πολύ έτσι εύστοχο. Πάμε να το δούμε. Ωραία, να βλέπουμε το βίντεο με τη μουσική του, παρακαλώ, αν γίνεται, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορούμε να το δούμε κανονικά. Έχει και τη μουσική του, νόμιζα ότι το παίζουμε κανονικά ως βίντεο. Τέλος πάντων, ας το σχολιάζουμε λοιπόν όσο το βλέπουμε. Βλέπουμε εδώ μία γωνιά της πόλης, έτσι, ένα πεζοδρόμιο. Θέλετε να τα λέω εγώ ή θέλετε να τα λέτε εσείς? Εγώ λέω να τα λέτε εσείς καλύτερα. Βουβαρά, είναι πολύ επιτυχές αυτό το οποίο βλέπετε, αλλά όλη η πόλη είναι έτσι. Μα αυτό λέω. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ περπάτησα και περπατάω τακτικά στο Θησείο. Ακόμα και ο ακριβότερος πεζόδρομος της πόλης, που είναι η Διονυσία Αεροπαγήτου, αλλά και η Αποστόλου Παύλου, σε κάθε σημείο έχει μηχανάκια που έχουν σταθμεύσει ακριβώς πάνω στο πεζόδρομο. Γιατί ποτέ η Δημοτική Αρχή δεν έχει προβλέψει συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης και για τα μηχανοκίνητα, αλλά και για τα ποδήλατα. Ναι. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο περαστικός να πέφτει πάνω στο μηχανάκι και αν γλιτώσει από το μηχανάκι θα πέσει πάνω στους κάδους στον ιερό βράχο της Ακρόπολης από κάτω. Εδώ δεν είναι, είναι καν μόνο τα μηχανάκια. Είναι σκουπίδια, δεντενεκέδες πάνω στα πεζοδρόμια εκεί που δεν πρέπει να είναι. Μιλάμε για ακαθαρσίες, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πραγματικά δεν έχει σχέση με δυτική βρωμιά, πόλη. Βρωμιά, ακαθαρσίες, μυρωδιές, άσχημες, ακόμα και στις κεντρικές πύλες, τις πιο τουριστικές πύλες. Εισόδου στο κέντρο της Αθήνας. Βέβαια, Μοναστηράκι, τώρα... αν πάτε στο σταθμό στο Μοναστηράκι και βγείτε, θα διαπιστώσετε ότι η μοναδική μυρωδιά την οποία αισθάνεστε είναι από ούρα και από κόπρανα. Μάλιστα. Και ρωτώ, αυτό γιατί γίνεται? Προφανώς γιατί υπάρχουν κάποιοι άστεγοι. Μάλιστα. Δεν μπορεί να τους πάρει τους αστέγους. Το καταλαβαίνω. Δεν έχει μηχανήματα να καθαρίζει ανά δύο μέρες με νερό αυτές τις κεντρικές εισόδους. Τα έχει. Γιατί δεν τα χρησιμοποιεί? Εκεί δεν υπάρχουν ευθύνες. Εκεί δεν είναι το συγκεκριμένο έργο το οποίο δεν έκανε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να περηφανεύεσαι ότι τακτοποίησες κάπως τα ταμεία του Δήμου τη στιγμή που αυτή είναι η εικόνα της πόλης μας? Κύριε Σακελαρίδη, γιατί τόση ρήπανση, γιατί τόσο σκουπίδι, δεν φτάνουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, τι γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολλοί οι λόγοι. Επειδή αυτό είναι ακριβώς, είναι και πολύ κοντά και στο σπίτι μου. Αυτό που βλέπω και την οδό Σμολένσκι βλέπω, είναι και κοντά στο σπίτι μου, οπότε την ξέρω καλά την περιοχή. Και δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή, είναι η περιοχή όλη τη Αθήνα. Και εγώ προσωπικά, επειδή ούτε αυτοκίνητο έχω, ούτε μηχανάκι και περπατάω γενικά και χρησιμοποιώ τα μέσα, την έχουμε αυτή την εικόνα συνολικά. Δεν πρέπει όμως να την αποπολιτικοποιούμε την κουβέντα, όσο και να μην μας αρέσει. Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα. Ναι. Υπάρχει μια κατάσταση, ένα χάος με την παράνομη στάθμευση. Με την κατάληψη πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων, όχι μόνο από αυτοκίνητα και μηχανάκια, από τραπεζοκαθίσματα και από διάφορες άλλες δραστηριότητες, οι οποίες καθιστούν την διέλευση είτε των πεζών, είτε των μητέρων, τα καροτσάκια, είτε ανάπηρων ανθρώπων, στην ουσία να γίνονται απροσπέλαστες σε αυτές τις περιοχές. Την ίδια στιγμή καταργούμε τη δημοτική αστυνομία. Με συγχωρείτε, πώς αλλιώς θα μπορούσε να μπει μια τάξη σε όλα αυτά τα ζητήματα? Να κάνω μια ερώτηση. Πώς η δημοτική αστυνομία καταργήθηκε πρόσφατα. Η εικόνα αυτή τη πόλη είναι τα 3,5 τελευταία χρόνια. Έπαιζε ένα ρόλο. Θέλετε να πούμε ότι έγινε. Αλλά αυτή τη στιγμή, κύριε Σπιλιοτόπουλε. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Να σας πω κάτι. Έστω ότι υπήρχε πρόβλημα, υπήρχε όμως η δυνατότητα, ήξερες ποιο μηχανισμό έχεις
ως δήμος, ως θεσμική. Ποια θεσμική δυνατότητα είχες. Δεν είχες, αυτό εκείνη... προσπαθώ να πω. Μα όχι, ήταν. Εγώ συμφωνώ μαζί σας για τη δημοτική αστυνομία, δεν το λέω γι' αυτό. Κύριε, αλλά όχι, να ξέρουμε ότι εδώ υπάρχουν πολιτικές ευθύνες που δεν έχουν κάνουν μόνο με το τελευταίο γεγονός που είναι κατάγεια τη δημοτική αστυνομία. Με συγχωρείτε, κύριε Σπυλιοτόπουλο. Αλλά γιατί ρίζες του κακού βρίσκεται στην απουσία ελέγχων που είναι κεντρική αδυναμία τη σημερινή δημοτική αρχή τα τελευταία χρόνια. Η απάντηση σε αυτό, κύριε Σπυλιοτόπουλο, ενδεχομένως η σωστή απάντηση κατά τη δική σας άποψη ή ενδεχομένως του κυρίου Καμίνη είναι να καταργήσουμε τη δημοτική αστυνομία. Επομένως, να μην υπάρχει και ο παραμικρός, η παραμικρή δυνατότητα, έστω και δυνατότητα. Το αντίθετο. Θα, εγώ λέω, θα ζητήσετε να επανέλθει ο κύριος Σακελαρίδης. Μου επιτρέπετε να συνεχίσω. Θα ζητήσετε και εσείς, κύριε Σπυλιοτόπουλο. Εγώ λέω το εξής. Να πάμε σε ένα διαφορετικό ρόλο, στο ρόλο τη Μητροπολιτική Αστυνομία. Για να υπάρχουν και αρμοδιότητες που δεν είχε η Δημοτική Αστυνομία, εξαιτίας των οποίων η κατάσταση αυτή ήταν χρόνια πριν και μάλιστα χρόνια πριν καταργηθεί η Δημοτική Αστυνομία. Ναι. Και που καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία, δεν άλλαξε η εικόνα της πόλης. Το ίδιο χάλι παραμένει. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι να δούμε τις αιτίες του κακού και να χτυπήσουμε τις αιτίες στη ρίζα τους. Η Δημοτική Αστυνομία είχε μία δυνατότητα σε περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης να ρυθμίζει αυτές τις περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι ταυτόχρονα μπορούσε να μπει μια σχετική τάξη σε κάποιες περιοχές της Αθήνας. Αυτό, κατά την άποψή μου, έχει εκλείψει τους τελευταίους μήνες. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα, θα με συγχωρέσετε. Μιλάμε πάρα πολλές φορές για ζητήματα καθαριότητας. Και εδώ υπάρχουν. Πριν φτάσουμε εκεί. Και εδώ, δηλαδή, και εδώ υπάρχουν και τα ζητήματα. Στους χώρους στάθμευσης θέλω να συμπληρώσω, κύριε. Με επιτρέπετε. Ναι, κύριε Σπυλιοτόπουλο. Είπε ότι η Δημοτική Αστυνομία έκανε ελέγχους για τους χώρους στάθμευσης και ήταν ελεγχόμενοι χώροι στάθμευσης. Το δέχομαι. Όμως, ουδέποτε η σημερινή Δημοτική Αρχή προέβλεψε χώρους στάθμευσης για τα μηχανάκια ή τα ποδήλατα. Αυτό που είδαμε πριν είναι μηχανάκια. Και να υπήρχε Δημοτική Αστυνομία, πού να τα βάλουν τα μηχανάκια. Ναι. Δεν τι έλεγχο να κάνει που λέτε. Όταν δεν προβλέπετε χώρος. Γι' αυτό εμείς, κύριε Κουβαρά, λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη για την πόλη. Όπου να υπάρχει μια δυνατότητα και ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και να υπάρχουν συγκοινωνίες οι οποίες να δίνουν τη δυνατότητα προσπέλασης μέσα από το κέντρο, έτσι ώστε να γίνεται μια σταδιακή απεξάρτηση και από τα αγιοταχή. Μου λέτε πράγματα τα οποία μηχανάκια. Δεν θα μπορείτε να καθορίσετε σε μεγάλο. Αυτό, κοιτάξτε, το τι μπορεί να καθορίσει ο Δήμος. Το τι μπορεί να καθορίσει ο Δήμος. Προφανώς. Σε μια συνεργασία πρέπει να γίνονται όλα αυτά τα θέματα, κύριε Κουβαρά. Σε μια συνεργασία, αν ξέρετε, επειδή πιθανώς αυτές οι εκλογές δεν θα πεφέρουν οπωσδήποτε και αλλαγή κυβέρνησης, αυτή η συνεργασία που περιγράφετε, με τους όρους που περιγράφετε εσείς, μπορεί να μην μπορεί να γίνει. Δηλαδή, εσείς φαντάζεστε μια κυβέρνηση με άλλη πολιτική. Δεν ξέρω τώρα πώς αντιχρηματοδοτήσει αυτή την πολιτική, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν την κάνουμε τώρα. Δεν την κάνουμε τώρα, γιατί νομίζω θα φύγουμε από το θέμα μας. Επομένως, φαντάζεστε μια τέτοια συνεργασία, η οποία δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει με αυτούς τους όρους. Μήπως αυτό που λέτε τώρα είναι ένας λόγος που κάποιοι θα το σκεφτούν να σας ψηφίσουν. Δηλαδή, μήπως κάποιοι σκεφτούν ότι εδώ ο Σακελαρίδης μας λέει πράγματα που είναι έξω από τα πλαίσια με τα οποία μπορούν να γίνουν, είναι λίγο ουτοπικά με μια μελλοντική ίσως κυβέρνηση που θα έχει και λεφτά. Άρα, τι να πάμε να τον ψηφίσουμε. Κάθε άλλο. Εμείς αυτό που ζητάμε από τον κόσμο είναι να αυξήσει πρώτα απ' όλα τις προσδοκίες του από την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει πράγματα και να μιλήσει στις πραγματικές ανάγκες του κόσμου, όχι απαραίτητα με λεφτά, γιατί δεν χρειάζονται απαραίτητα χρήματα για να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί ακόμα τρόποι που θα μπορούσε η τοπική αυτοδιοίκηση και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της πόλης, αλλά και να μπορέσει να αντιμετωπίσει και αποτελεσματικά τα προβλήματα των Αθηναίων αυτή τη στιγμή. Πάντως, άκουσα και άλλη θέση σας. Η οποία αφορούσε το θέμα των διαδηλώσεων. Βεβαίως. Και έχω την αίσθηση ότι κάποιες από τις θέσεις που εκφράζετε, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ αρεστές στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να μην συνάδουν πάρα πολύ με το δημαρχιακό αξίωμα στη συγκεκριμένη πόλη. Πιστέψτε με. Όταν απευθύνεστε στους ανθρώπους που έχουν μαγαζιά στο κέντρο, όταν απευθύνεστε σε εμπόρους κτλ., γιατί και σε αυτούς απευθύνεστε ως πιθανός δημοτικός άρχον, ενδεχομένως θα έπρεπε να πάρετε μια θέση λίγο πιο κοντά στα δικά του συμφέροντα και λιγότερο κοντά σε κάποιες ιδεολογικές απόψεις που κυριαρχούν. Να σας απαντήσω, κύριε Κουβαρά. Επειδή ακριβώς και εμείς το πιστεύουμε ότι και ο εμπορικός κόσμος το αντιλαμβάνεται, ότι ξέρει ότι εμείς βρισκόμαστε πολύ κοντά στα δικά του συμφέροντα, περισσότερο από τους υπόλοιπους συνυποψηφίους, θα με συγχωρέσετε. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε υπερασπιστεί και να μην γίνει μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος που έχει το αποτέλεσμα, που είναι η αιτία για τα περισσότερα λουκέτα σήμερα. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε υπερασπιστεί και το
και το να μην υπάρχουν τα χαράτσια και όλα αυτά τα οποία γίνονται που οδηγούν στη σημερινή κατάσταση. Επομένως, ο εμπορικός κόσμος ξέρει αυτή την πραγματικότητα, την αντιλαμβάνεται. Εμείς από τη δική μας την πλευρά πιστεύουμε ότι όλες οι προτάσεις μας, και δεν έχουμε πρόβλημα να τις συζητήσουμε ανοιχτά όπως το έχω κάνει και μέχρι τώρα και τις έχουμε εκθέσει όλες μας τις προτάσεις, πιστεύουμε ότι πατάνε στην κοινή λογική και απευθύνονται στο συμφέρον όλης της κοινωνίας. Και δεν έχουμε πρόβλημα να αντιπαρατεθούμε με όποιον πιστεύει κάτι διαφορετικό, έτσι ώστε μέσα από το διάλογο να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει πόσο οι δικές μας προτάσεις δεν περιορίζονται σε μια επικοινωνιακή διαχείριση των προβλημάτων, αλλά απαντάνε ουσιαστικά στα προβλήματα της πόλης. Κύριε Σπυλιωτόπουλε, τι λέτε εσείς γι' αυτό, γιατί έχει γίνει αρκετό θέμα για το θέμα των διαδηλώσεων, το θέμα του αν πρέπει να κλείνουν οι δρόμοι ή αν πρέπει να βρεθεί τέλος πάντων κάποιος άλλος τρόπος να διαδηλώνει ο κόσμος, αλλά μην κλείνουν οι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας ανά πάση στιγμή, από λίγα άτομα. Θα σας πω με τη σειρά. Αν μιλάμε για το εμπορικό κέντρο, τότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δούμε ότι πρώτον αυτό υποφέρει εξαιτίας του παρεμπορίου. Η πρόταση του κ. Σακελαρίδη, την οποία την έχω παρακολουθήσει, είναι να χωροθετηθεί το παρεμπόριο. Εγώ λέω όχι. Αν θέλουμε να λέμε την άποψη τη δικιά μου, επιτρέψτε να την πω εγώ σωστά, γιατί δεν είναι καμιά σχέση η άποψη δικιά μου σε σχέση με αυτό που μόλις είπατε αυτή τη στιγμή. Δεν έχω πει χωροθέτηση του παρεμπορίου και δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Ωραία. Εγώ λέω να ξεριζωθεί το παρεμπόριο. Εγώ λέω μετροπολιτική αστυνομία που να έχει ευθύνη και αρμοδιότητα και για τον έλεγχο του παρεμπορίου. Επίσης λέω ότι δεν μπορεί ο εμπορικός κόσμος να ταλαιπωρείται διαρκώς από λαϊλασίες, από εμπρισμούς, από βιοπραγίες, να μην ξαναζήσουμε τα γεγονότα του 2008, να μην ξαναδούμε ιστορικά εμπορικά κτίρια με σινεμά, αλλά και εμπορικά μαζί, όπως το Αττικόν, ένα κτίριο του Τσίλερ. Δέστε ότι από 8 που κάει και ως και σήμερα παραμένει στην ίδια κατάσταση. Σκεφτείτε τις τα δύο που σήμερα έχει την εικόνα της εγκατάλειψης. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά βέβαια όλα το γεγονός ότι στα δύο έχει εικόνα της εγκατάλειψης ακόμα δύο χρόνια μετά. Αυτό δεν είναι θέμα αυτό που το κάψανε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι. Είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής που δεν έχει πάρει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να ξέρουμε ότι οι απαιτούμενες πρωτοβουλίες είναι σε δύο επίπεδα. Με θεσμικούς φορείς, αλλά και με ιδιώτες οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να μπουν στο παιχνίδι της αναμόρφωσης, ανακαίνησης χώρων και κτηρίων, έτσι ώστε όλη η εικόνα της πόλης να είναι εντελώς διαφορετική. Δεν μπορεί να λέμε ότι θέλουμε τουριστική ανάπτυξη και να φέρουμε συνάλλαγμα στην Αθήνα όταν έχει η Αθήνα την εικόνα που έχει στο κέντρο της. Ούτε είναι δυνατόν να ζούμε στον 21ο αιώνα μια νοητή διαχωριστική γραμμή που θυμίζει το τείχος του Βερολίνου άλλης εποχής και έχουμε μια Αθήνα από τη σταδίου και πάνω, ρημαγμένη, με λουκέτα, με κλειστά μαγαζιά, με αστέγους, βρώμικη, με παραβατικότητα, σκοτεινή, και κάποια Αθήνα από τη σταδίου και κάτω, η οποία αρχίζει κάπως να είναι πιο ζωντανή, με κάποια στέκια νέων ανθρώπων, και έχουμε από τη σταδίου και πάνω ακίνητα τα οποία έχουν χάσει την αντικειμενική τους αξία και είναι κάτω και από την αντικειμενική τους αξία, και κάποια κτίρια που όσοι ήταν εφήστοι είχαν καταλάβει τι πάνε εκεί να γίνει, τα είχαν αγοράσει για ένα κομμάτι ψωμί και σήμερα εμφανίζονται να έχουν βγάλει κάποια χρήματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι παίζονται και κάποια παιχνίδια γύρω από τον τρόπο με τον οποίο ασκείται αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη πολιτική στον ευρύτερο. Εσείς δηλαδή βλέπετε χώρο μέχρι οικονομικά συμφέροντα Αθήνας. Εδώ μας λέτε σε αυτό το παιχνίδι που παίζετε σε σχέση με γετοποιήσεις συγκεκριμένων περιοχών. Αυτό καταλαβαίνω. Εγώ λέω αυτό που λέει ο κύριος Καμίνης. Και λέω ότι είμαι αντίθετος αυτό. Ο κύριος Καμίνης λέει θα φτιάξουμε περιφερειακούς δήμους. Άρα θα γετοποιήσουμε ακόμα περισσότερο την Αθήνα. Εγώ λέω η Αθήνα μία πόλη. Η Αθήνα μία γειτονιά. Θέλω μεγαλύτερη διαδραστικότητα, διεύρυνση του κέντρου, να πάμε από το ιστορικό κέντρο, αντί να είναι αυτό που ξέρετε σήμερα, να ξεκινάει από την πλατεία Βάδης, από το Μεταξουργείο, από το Κεραμικό, να διευρυνθεί δηλαδή, και μαζί με αυτό να πάει η ζωή ακόμα και εκεί που ήταν λοιπόν, κάποτε. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Στη Φωκίωνος Νέγρη, στα Πατήσια, στον Κολονό, στα Σεπόλια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Σακελαρίδη. Το μαζεύετε από το πεζοδρόμιο την μία μέρα. Πάντως αυτό που σας λέει, κύριε Σπυλιοτόπουλε, θα σας ξανάρθει την επόμενη μέρα. Ποιο θα ξανάρθει. Μα στην Ασσόδια βλέπετε τι γίνεται. Μου επιτρέπετε να πάω μια κουβέντα. Τρία χρόνια γίνεται η ίδια δουλειά στην Ασσόδια. Δεν είναι έτσι. Και στην όποια Ασσόδια στην Ερμού γίνεται το ίδιο πράγμα. Δεν με αφήνετε να απαντήσω. Μα δεν είναι αποτελεσματικό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αφήστε να απαντήσω. Μου δώσετε ένα ερώτημα. Το εμπόρευμα δεν είναι απεριόριστο. Αν κάθε μέρα καταστρέφει εμπόρευμα, έχει τελειώσει από την Αθήνα. Έχει τελειώσει το παρεμπόριο από την Αθήνα.
Δεν υπάρχει κάποιος που να βάζει χρήματα σε εμπόρευμα το οποίο θα καταστραφεί. Και όταν αλλάζεις περιοχή, μαζί του, σε κάθε περιοχή υπάρχει έλεγχος, μαζί του καταστρέφεται το εμπόρευμα, θα πάψουν πια να επενδύουν στο παραεμπόριο. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα εκ των πραγμάτων έχει χτυπήσει. Νομίζω ήσασταν σαφείς και ιδίως σε αυτό. Κύριε Θέλετε να πούμε και κάτι άλλο. Νομίζω πάνω σε αυτό, γιατί το είπατε, και σε αυτό μπορεί να διαφωνήσατε, πάμε και σε άλλα θέματα. Θέλετε να πούμε και να συμφωνήσουμε και να ρωτήσω. Εάν πιστεύετε, και σας ρωτώ ευθέως, ότι το γεγονός ότι ο κόσμος σήμερα δεν έχει χρήματα και έχει μειωθεί πάρα πολύ το διαθέσιμο του εισόδημα, ότι βρίσκει στα προϊόντα του παραεμπορίου ένα υποκατάστατο. Θεωρείτε ότι η κοινωνική κρίση δίνει πηγή και στο παραεμπόριο? Ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα με τη συρρήκνωση του εισοδήματος, ο κόσμος λέει αντί να πάω να αγοράσω την τσάντα μου από το μαγαζί, ας την πάρω έστω και μαϊμού από ναι, το. Αφού το ρωτάτε, θα απαντήσει τώρα για να φύγουμε από αυτό το θέμα. Ναι. Τέτοια προϊόντα πολύ φτηνά υπάρχουν στη λαϊκή που υπάρχουν άδειες στους μικροπολιτές. Εγώ δεν το δικαιολογώ αυτό που γίνεται, όμως δεν είναι μια αιτία. Πραγμάτων... Αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε, λοιπόν, στην παρανομία δεν υπάρχει δικαιολογία. Θες φθηνά προϊόντα, τα βρίσκεις στη λαϊκή με συγκεκριμένες άδειες που υπάρχει εκεί έλεγχος και το σημαντικότερο όλο ότι μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να εισπράττονται και κάποιοι φόροι. Εδώ μιλάμε για ένα παρεμπόριο το οποίο συντηρεί τη λάθρομετανάστευση και καλλιεργεί και παυξάνει την φορά διαφυγή. Για πάμε, κύριε Σακελαρίδη, νομίζω ότι διαφωνήσατε σε αυτό. Δεν πρόκειται να συμφωνήσετε. Είναι η θέση στην αποτελεσματικότητα. Στην αποτελεσματικότητα. Ναι, εσείς λέτε ότι πρέπει να πάμε στα αίτια περισσότερο. Ο κύριος Πιλιοτόπουλος έχει αποτύχει παταγωδώς. Αυτό γίνεται. Πάντως δεν έχει αποτύχει όλα τα χρόνια, κύριε Πιλιοτόπουλος. Έχει δοκιμαστεί. Με συγχωρείτε. Για να μην αφήνουμε εντυπώσεις. Έχει δοκιμαστεί στη Γαλλία με απόλυτη επιτυχία. Στην Αθήνα δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Ούτε με υψικάμινο που σας λέω, ούτε με μάλιστα σπρέι ολικής καταστροφής. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τώρα και τους δυο σας το εξής. Επειδή σας βλέπω επιτέλους διαφωνήσατε πολύ, γιατί άκουγα τον κύριο Κακλαμάνη σήμερα που έλεγε έχετε κάποια ερωτήματα σε σχέση με το τι θα κάνετε στο δεύτερο γύρο, του το θέσαν το ερώτημα, για το τι θα κάνει εκείνος και εκείνος είπε ότι θα ψηφίσει 100% Σπηλιοτόπουλο αν δεν είναι ο ίδιος στο δεύτερο γύρο και είναι ο κύριος Σπηλιοτόπουλος και έλεγε ότι ενώ μου λένε κάποιοι ότι οι δυο τους, Σπηλιοτόπουλος Ακελαρίδης, μπορεί και να συνεργάζονται. Κύριε Σπηλιοτόπουλο, εσείς, αν δεν είσαστε στο δεύτερο γύρο, να σας το ρωτήσω με σαφήνεια. Εκλογές είναι αυτές, ποτέ δεν ξέρει κανείς. Και είναι ο κύριος Κακλαμάνης. Θα πείτε στους ψηφοφόρους που σας ψήφισαν ότι θα πάτε να ψηφίσετε τον Νικήτα ή όχι? Σε σειρά από δημοσκοπίες διαφορετικών εταιριών φαίνεται ότι ο κύριος Κακλαμάνης, πας περιπτώσει, έχει, αν θέλετε, προκαλεί την ερώτηση τι θα κάνει στο δεύτερο γύρο. Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι, εν πάση περιπτώσει, στο δεύτερο γύρο θα είμαι. Άρα, εντάξει, νομίζω ότι σε τέτοιες υποθετικές ερωτήσεις. Καταλαβαίνετε κι εσείς, γιατί πάντα είναι υποθετικό το ερώτημα του δεύτερου γύρου. Για μην νομίζω ότι υπεκφεύγω. Να μην νομίζω ότι υπεκφεύγω. Εγώ θα σας απαντήσω κάτι. Ναι. Και θα σας πω ότι εγώ εκ των πραγμάτων πρέπει να ακούσω τις προγραμματικές θέσεις των υποψηφίων. Διότι όταν μπαίνει στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών, σημασία δεν έχει αν με κάποιον συνδέεσαι συναισθηματικά ή, εν πάση περιπτώσει, είναι ο συμμαχητής από το χθες. Σημασία έχει να ακούσεις και τις θέσεις του για τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Αθήνα. Προφανώς, λοιπόν, μέσα από τις θέσεις θα φανούν και οι συμμαχίες που μπορούν να γίνουν και πώς αυτές μπορούν να οικοδομηθούν. Άρα, σας βλέπω άρα, αυτό. Ως προς τη στάση στο δεύτερο γύρο, είμαι ανοιχτός σε όλους, αρκεί να ακούσω τις προγραμματικές θέσεις και βάσει των θέσεων είναι που θα πάρω την όποια δηλαδή, στάση και την όποια άποψη. Δηλαδή, θα μπορούσατε να πείτε ότι ψηφίστε Καμίνη στο δεύτερο γύρο, για παράδειγμα, είναι ο Καμίνης μέσα και είστε στις απέξω. Κοιτάξτε, δείτε, για τον κύριο Καμίνη δεν υπάρχει περίπτωση υπό την εξής έννοια. Ότι ο κύριος Καμίνης είχε την ευκαιρία που του δόθηκε πριν 3,5 χρόνια, δοκιμάστηκε και απέτυχε. Άρα τι να ακούσω. Εξαγγελίες και υποσχέσεις τις οποίες είδα. Από όλους ακούσατε ότι πλην Καμίνη. Εντάξει, κατανοητό. Τις οποίες είδα στην πράξη ότι δεν έκαμε απολύτως τίποτα. Κύριε Σακελαρίδη, το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Τι θα κάνετε στο δεύτερο γύρο, αν δεν είστε εκεί? Καταρχήν θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι και νομίζω ότι έχουμε και κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είμαστε στο δεύτερο γύρο. Και μάλιστα πιστεύουμε ότι και με τη δυναμική που αποκτούμε σιγά-σιγά και όσο γινόμαστε και γίνομαι και εγώ και πιο αναγνωρίσιμος και στην κοινωνία, νομίζουμε ότι έχουμε και μια δυναμική η οποία θα είναι δυναμική πρωτιάς από τον πρώτο γύρο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εσείς ξεκινήσατε από ένα σχετικό ντεζαβαντάζ. Είστε ένας νέος άνθρωπος, δεν σας ξέρει ακόμα ο κόσμος. Ένα επικοινωνιακό ντεζαβαντάζ. Αυτό έχετε δίκιο. Γίνεστε σιγά-σιγά πιο αναγνωρίσιμος και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις γιατί έχετε ανωδική πορεία. Αυτό είναι σαφές. Ξέρετε, και οι δύο ξεκινούμε με ένα μειονέκτημα.
Ο Γαβρίλης είπε το δικό του. Ότι έχετε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ έχω. Όχι. Εγώ έχω το δικό μου μειονέκτημα. Ναι. Ότι δυστυχώς ο χώρος μου από τον οποίο στηρίζομαι είναι διασπασμένος. Έτσι. Δεν αναθρήσετε τα ποσοστά του χώρου. Θα ήμασταν πρώτοι και με διαφορά αυτό ήδη στις δημοσκοπήσεις. Και θα είχαμε τη δική μας δυναμική. Εντάξει, αυτό θα ίσχυε. Αλλά αυτή τη στιγμή η διάσπαση στο εσωτερικό μας δεν μας αφήνει να καταγράψουμε αυτή τη πρωτιά στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Διακόψαμε τη σκέψη του κυρίου Σακελαρίδη. Αλλά ελπίζω στην πορεία και εγώ να αυξήσω το βαθμό συσπήρωσης και να καταλάβουν κάποιοι ότι είναι χαμένη ψήφος οτιδήποτε άλλο. Και ελπίζω και ο Γαβρίλη από τη δική του πλευρά να αποκτήσει αναγνωσιμότητα για να μπορεί η αντιπαράθεση να είναι σκληρή, αλλά επίσης όρης. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε τώρα, κύριε Σακελαρίδη, θα μου πείτε, ναι, γιατί μου είπατε το καλό σενάριο. Βεβαίως. Το οποίο. Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα, εμείς. Βεβαίως, για μας δεν είναι ζήτημα. Κατεβαίνετε για να εκλεγείτε. Όχι, για να μην πείτε δεν είναι ζήτημα προσώπων. Για μας αντίπαλοι δεν είναι τα πρόσωπα, αντίπαλοι είναι οι πολιτικές. Αντίπαλοι είναι τα προβλήματα της πόλης και εμείς αυτό που πιστεύουμε είναι ότι οποιαδήποτε συνεργασία, οποιαδήποτε συμμαχία, αν μπορεί να γίνει, θα μπορούσε να γίνει πάνω σε πολιτικές και σε αντιλήψεις στις οποίες θα μπορούσαμε να συμπέσουμε. Εμείς υπάρχει τέτοιος υποψήφιος με τον οποίο μπορείτε να συμπέσετε σε κάποιο επίπεδο. Ο Καμίνης, ας πούμε, είναι ένας τέτοιος υποψήφιος, να σου το βάλω και σαν. Ο κύριος Καμίνης. Γιατί προηγείται στις δημοσκοπήσεις, γι' αυτό το λέω. Θα σας πω. Ο κύριος Καμίνης, κατά την άποψή μου, έχει δοκιμαστεί αυτή την τριετία. Είχε τη στήριξη ενός μεγάλου ποσοστού προοδευτικού κόσμου, ο οποίος πίστεψε στον κύριο Καμίνη ότι χρειαζόταν μια αλλαγή στο Δήμο της Αθήνας το 2010. Πολλοί κόσμος και από το δικό μου πολιτικό χώρο τον ψήφισε τη Δεύτερη Κυριακή τον κύριο Καμίνη, γιατί πίστεψε στο πρόγραμμά του. Ναι. Όποιος δει το πρόγραμμα του κυρίου Καμίνη του 2010, αυτό το οποίο πραγματικά δημιούργησε μια προσμονή στον προοδευτικό πολίτη της Αθήνας, νομίζω ότι έχει απογοητευτεί πλήρως σε σχέση με το αποτέλεσμα στο 2014. Επομένως, κατά την άποψή μου, ο κύριος Καμίνης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι τέτοια επιλογή. Κατά την άποψή μου, και να μου επιτρέψει και ο κύριος Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή, είναι μια πολιτική επιλογή του κυρίου Σαμαρά και της σημερινής κυβέρνησης. Υπάρχουν διαφωνίες οι οποίες είναι χαοτικές, είναι τεράστιες. Εντάξει, αυτό τώρα είναι αυτονόητο. Προφανώς θα αντιπαρατηθέμεθα σε πολιτικό επίπεδο, μάλιστα, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου δυνατότητες για συνεργασίες. Εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό σε αυτή την εκλογική μάχη. Είμαστε μία λύση η οποία και δεν έχει δοκιμαστεί, αλλά έχει πατάει και στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Είμαστε γειωμένοι μέσα στην κοινωνία, ξέρουμε τα προβλήματα, ξέρουμε και τις δυνατότητες. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε να κάνω ένα ερώτημα και στους δύο. Επιτρέπετε ένα σχόλιο σε αυτό. Σύντομα, είναι, όμως, είναι πολύ σύντομα. Να κλείσουμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κύριος Σακελαρίδης, επειδή είναι επιλογή του κύριου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έχει τη δική του αυτοδιοικητική άποψη. Και αυτήν ακριβώς παρακολουθώ και με αυτήν αναμετρίεμαι. Θέλω να πιστεύω ότι και ο ίδιος θα συνειδητοποιήσει ότι δεν έχω ακριβώς την επιρροή της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Σαμαρά πάνω μου. Βεβαίως δέχτηκα τη στήριξη, γιατί άλλος θα μην τη δεχτώ, προφανώς, ούτε βεβαίως κρύβω την ταυτότητα από την οποία προέρχομαι. Όμως έχω τη δική μου άποψη και τη δική μου αντίληψη για τα προβλήματα της πόλης. Και εκεί αναμετρήμα. Κύριε Σακελαρίδη, νομίζω μιλήσατε το είπατε αυτό. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα και στους δυο σας θέλω μονολεκτική απάντηση. Με μισού λεπτού στον καθένα το πολύ. Θέλω να μου πείτε ένα μειονέκτημα, το μεγαλύτερο μειονέκτημα και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του κυρίου Σακελαρίδη, κατά την άποψή σας. Κοιτάξτε. Εγώ δεν είμαι σε αυτή την φάση για να λέω τα μειονεκτήματα του προσώπου. Της υποψηφιότητας, δεν ρωτάω για το πρόσωπο. Η υποψηφιότητα έχει πολλά πλεονεκτήματα και βάζω τελεία εδώ. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να ακούσω είναι οι τοποθετήσεις του, οι οποίες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με τις δικές μου όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης των προβλημάτων της πόλης. Κύριε Σακελαρίδη, εσείς θέλετε να μου πείτε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και το μεγαλύτερο μειονέκτημα κατά τη γνώμη σας του κυρίου Σπηλιωτόπουλου. Αν με συγχωρέσετε, θα πω και μειονέκτημα. Το πλεονέκτημα, πείτε το πλεονέκτημα, πρώτα και νομίζω κλείστε με το πλεονέκτημα. Είναι καλός συζητητής, αν μη τι άλλο. Μπορείς να κάνεις διάλογο. Αυτό νομίζω φάνηκε νομίζω και απόψη είσαστε μπορείς να κάνεις διάλογο μαζί του και μπορείς να διαφωνήσεις και τουλάχιστον να κρατάμε ένα επίπεδο. Και αυτό είναι και σημαντικό και νομίζω και για όλους. Και νομίζω ότι θα γίνει, αν γίνει. Μάλιστα. Γιατί εμείς θέλουμε να γίνει. Εγώ θα ήθελα να δω τον κύριο Καμίνη σε ένα τέτοιο διάλογο. Να έρθει και ο κύριος Καμίνης να συζητήσουμε και να δούμε νομίζω τα πραγματικά προβλήματα της πόλης. Νομίζω κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει. Και νομίζω ότι μπορεί να γίνει και καλός διάλογος. Και το μειονέκτημα για να κλείσουμε. Το μειονέκτημά του είναι ότι έχει αυτή την εμπειρία, έχει και με την ψήφο του δημιουργήσει, έχει βοηθήσει στο να υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση
σήμερα. Μάλιστα, και για τον ελληνικό λαό και για τον Δήμο της Αθήνας. Και νομίζω ότι εκεί ήθελε περισσότερο θάρρος. Αν πιστεύει αυτά που λέει, θα έπρεπε να το δείξει και μέσα στη Βουλή τα προηγούμενα χρόνια, για να μην έχει και ο Δήμος της Αθήνας σήμερα αυτά τα προβλήματα με τις απολύσεις. Εντάξει, διαφωνείτε πολιτικά μαζί του. Αυτό νομίζω είναι φανερό. Λοιπόν, κύριε Σπυλιοτόπουλο, να ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Κύριε Σαγκελαρίδη, και εσάς. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή επιτυχία και στους δυο σας και να συνεχίσετε έτσι έναν πολιτισμένο διάλογο. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ απόψε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ωραία. Γιατί λοιπόν, ο διάλογος βοηθάει στην επίλυση των προβλημάτων και στη σύνθεση ιδεών και απόψεων. Άλλωστε, η σύνθεση ήταν πάντοτε η δική μου, αν θέλετε, προσέγγιση πολιτική. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί την άλλη Τρίτη το βράδυ στις 10. Ακολουθεί ο Σεραφείμ Κοτρότσος. Μείνετε στο Άξιον. Καλό σας βράδυ.